Σου ήρθε ο κύριος Τροψανιώτης. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μαντούβαλος. Περιφερειά σας, ο κύριος Γουλιδάκης. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Δερβός. Αντιδήμαρχος Στρατοδίου Βασιλείου, κύριος Τζιράκης. Ο πρόεδρος της Παγκρίτιας Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κύριος Καρακούδης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, κύριος Σταϊρίδης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου, κύριος Πικράτης. Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, κύριος Ρέντας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Λαστιού, κύριος Καρτάτης. Μέρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, Γενικός Γραμματέας, κύριος Κοντοπάλος. Ο πρόεδρος της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τοπικής Διοίκησης Αστείου, κύριος Βαγκέτης. Πρόεδρος του Σωματείου Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτης Νεάπολης και εκπρόσωπος της Παναγίας Ομοσπονδίας Εξωτερικών Φρουρών, κύριος Αλεξανδράκης.
Σταδέν μας έστειλε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης. Μήνυμα Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Η αστυνομία βρίσκεται κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του εγκλήματος. Οι γυναίκες και οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας προασπίζουν την κοινωνική ειρήνη και το δικαίωμα κάθε πολίτη στην ασφάλεια. Με επαγγελματισμό και θάρρος προσπαθούν να εγγυηθούν την προστασία των πολιτών. Σε αυτόν τον αγώνα αντιμετωπίζουν όμως κινδύνους και απειλές που αρκετές φορές είναι θανάσιμες. Το γνωρίζουμε δυστυχώς από πρώτο χέρι. Η αστυνομία έχει πληρώσει ακριβά με το αίμα των στελεχών της τη μάχη κατά του εγκλήματος. Οι περισσότερες στην ώρα του καθήκοντος αστυνομικοί είναι οι ήρωες σε αυτή την καθημερινή μάχη. Αυτό το ιερό καθήκον επιτελούσαν ο Νικόλαος Κοκολάκης και ο Σαράντος Ακάς, θυσιάζοντας τη ζωή τους. Γι' αυτό, όσα χρόνια και αν περάσουν, έχουμε χρέος να θυμόμαστε και να τιμούμε τη μνήμη τους. Η μνήμη και το παράδειγμά τους είναι μια παρακαταθήκη έμπνευση για την ελληνική αστυνομία και κάθε νέο που ξεκινά την πορεία του στους κόλπους της. Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επίσης, επιστολή μας έστειλε και το Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής, Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, ο Διευθυντής Υποστράτηγος Ήρος Κλάβος. Αγαπητοί συνάδελφοι και οικοί, η υπηρεσία μας και ο υπογράφων τιμούμε την ιερή μνήμη των αείμνηστων συναδέλφων αστυνομικών Κοκολάκη Νικόλαου και Σακά Σαράντου, οι οποίοι έπεσαν πιστοί στον όρκο, στο χρέος και στο καθήκον τους, προσπαθώντας να αποτρέψουν ομαδική απόδραση κρατουμένων από τη δικαστική φυλακή Νεαπόλεως την 8 Ιουνίου 1989. Τιμούμε και συμπαραστεκόμαστε στους οικείους, συμμεριζόμενοι τον πόνο και την λύπη τους εξαιτίας της απώλειας στην ώρα του καθήκοντος των δύο ηρώων και πανάξιων αστυνομικών και ανθρώπων, των οποίων ο απαράμιλος ηρωισμός αποτελεί φωτεινό φάρο και ορόσημο παραδείγματος προς μίμηση για όλους εμάς και ιδιαίτερα τους νεότερους συναδέλφους μας, και υποσχόμεθα ότι η ιερή μνήμη τους δεν θα σβήσει. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα οι συνάδελφοι αστυνομικοί και εξωτερικοί φρουροί να επιστρέφουν μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους στους οικείους τους υγιέστεροι και χαρούμενοι. Η ασφάλεια όλων των συναδέλφων μας, αστυνομικών και εξωτερικών φρουρών, αποτελεί ιερό και πρώτιστο καθήκον καθώς και ακρογωνιαίο λίθο για την υπηρεσία μας, στους διοικητές και για μένα. Παρακαλούμε, ζητώντας την κατανόηση όλων σας για την απουσία μας, σας καλούμε να φωνήσουμε όλοι μαζί: αθάνατη, αιωνία η μνήμη τους και ευλογημένες ψυχές. Σήμερα χρεωστικός για να αποδώσουμε τιμή σε δύο αστυνομικούς, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, και να συγχαρούμε όλους όσοι συμβάλλουν στη διατήρηση της μνήμης της θυσίας τους και στην τέλεση της επιμνημοσύνου δεήσεως κάθε χρόνο, γιατί με αυτό όχι μονάχα τους τιμούμε, αλλά εμπνεόμαστε και από το παράδειγμα αυτών, για να συνεχίσουμε και εμείς να προσφέρουμε πάντοτε τις υπηρεσίες μας στην πατρίδα, στον τόπο, αλλά και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ακόμα και το αίμα μας, προασπιζόμενοι τα δίκαια, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Να συγχαρώ για την ελληνική αστυνομία, που μέλη της οικογένειάς της ήταν οι εκλειπώντες, ο Νικόλαος Κοκολάκης και ο Σαράντος Σακάς, και να ευχηθούμε να έχει δύναμη, γιατί το έργο το οποίο επιτελεί είναι σημαντικό, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια, έχει επομιστεί πολλά πράγματα επιπλέον, και όμως προσπαθεί πάντοτε με διάκριση και υπευθυνότητα να τα φέρει εις πέρος. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους και ο Πανάγαθος Θεός, ο Αναστάς Κύριος, να τους κατατάσσει μετά των Αγίων και των Δικαίων. Αποτείουμε σήμερα φόρο τιμή στους συναδέλφους μας Κοκολάκη Νικόλαο και Σακά Σαράντο, που θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος σε αυτόν εδώ το χώρο στις 8 Ιουνίου του 1989. Το περιστατικό το θυμάμαι, γιατί ως τότε, ως δόκιμο σχολεία στη Φλάκο Σιτία, το είχα ζήσει κατά κάποιο τρόπο εντός της υπηρεσίας. Οι συνάδελφοί μας που μνημονεύονται και τιμούμε σήμερα έπραξαν το χρέος τους, υπηρέτησαν με αυταπάνηση την υπηρεσία και τα αγαθά που αυτή προστατεύει. Έπεσαν εκτελώντας το καθήκον τους και τιμώντας με τον πιο αυθεντικό τρόπο τα ιδανικά τους. Οι επιμνημόσυνες δεήσεις αποτελούν βάλσαμο για τις ψυχές τους, αλλά δίνουν την ευκαιρία και σε εμάς να μιλήσουμε για τον άδικο χαμό τους και κυρίως να δεσμευτούμε ως αστυνομικοί για άλλη μια φορά ότι και εμείς θα κάνουμε το χρέος μας για να προστατεύσουμε την κοινωνία όπως η αποστολή μας το επιβάλλει. Η ψυχή των αδικοχαμένων συναδέλφων μας ας καθοδηγεί τη σκέψη και τις αποφάσεις μας. Έχουμε υποχρέωση να μην τους συμπονήσουμε ποτέ. Αιωνία τους η μνήμη. Τιμούμε σήμερα 32 χρόνια ακριβώς μετά την 8 Ιουνίου του 1989 τη δολοφονία των δύο αρχιφυλάκων, του Νικολάου Κοκολάκη και του Σαράντη Σακά, σε μια πράξη η οποία άφησε άφωνη όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και το πανελλήνιο.
δύο αστυνομικοί, δύο αρχιφύλακες, οι οποίοι έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος από δύο αδίστακτους κακοποιούς, οι οποίοι στην συνέχεια αποδείχτηκαν και αδίστακτοι δολοφόνοι. Χρέος μας να τιμούμε τη μνήμη των δύο θυμάτων, των δύο δολοφονημένων, δύο άνθρωποι, δύο δολοφονηθέντες, οι οποίοι άφησαν τις οικογένειές τους ένα μεγάλο, τεράστιο, δυσαναπλήρωτο κενό. Ας είναι αιωνία η μνήμη των δύο αστυνομικών και να είναι καλά οι οικογένειές τους να τους θυμώνται, όπως επίσης και οι αστυνομικοί να μπορούν να τιμούν αυτή την ημέρα στο πλαίσιο του καθήκοντος που έχουν, την προστασία του πολίτη, και να ευχηθούμε να μην υπάρχουν άλλα θύματα σε αυτή τη μάχη που δίνουν, την καθημερινή μάχη που δίνουν ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ για την εκδήλωση αυτή που τιμά τους συναδέλφους σας στο σύνολό τους, αλλά και τους χαμένους συναδέλφους στο καθήκον. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πω το εξής, ότι στον καθημερινό αγώνα της ελληνικής αστυνομίας η θυσία των Ελλήνων αστυνομικών πλέον έχει γίνει σχεδόν καθημερινότητα. Σεβασμιότητα, υπάρχει ένα ερώτημα: τι είναι ήρωας τελικά? Ήρωας, κυρίες και κύριοι, κατά τη δική μου άποψη, είναι εκείνος που στο σημείο που τέμνεται, στο σημείο που ενώνεται δηλαδή η θυσία με το καθήκον, εκεί ακριβώς, σε αυτό το σημείο γεννιέται ο ήρωας. Και ο Νίκος και ο Σαράντος και τόσοι άξιοι συνάδελφοί σας, που στο βωμό της υπηρεσίας τους και της προστασίας του πολίτη στην καθημερινότητα αγωνίζονται και θυσιάζονται, όπως θυσιάστηκαν και οι συνάδελφοί σας, εκεί είναι γεννημένος ο ήρωας, γι' αυτό και συγχαρητήρια για αυτό που έχετε κάνει εδώ. Και γι' αυτό και είμαστε εδώ. Θερμά σας ευχαριστώ, αιωνία τους η μνήμη και οι οικογένειές τους, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, όπως και οι συμπατριώτες σας κριτικοί, από τη μία γωνιά ως την άλλη, να είναι περήφανοι για τέτοιους ανθρώπους. Πατέρες, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βουλευτά, κύριε Πρώην Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπο των σωμάτων ασφαλείας, κύριε αστυνομική διευθυντά, κύριε διευθυντά του καταστήματος κράτους της Νεαπόλεως, φίλοι και φίλες, συγγενείς, φίλοι και οικείοι των ανθρώπων εκείνων που το 1989, η μέρα της Αγίας Καλλιόπης, χρόνια πολλά παρεπιπτόντως για τις εορτάζουσες, έδωσαν τη ζωή τους στο καθήκον. Πραγματικά, στο νομό Λασιθίου, μέσα από το κατάστημα κράτησης, δίδεται ευκαιρία διαχρονικά να τιμούμε και από αυτό εδώ το χώρο, από αυτό εδώ το βήμα, όλους εκείνους τους εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας και κατ' επέκταση και των σωμάτων ασφαλείας, της πυροσβεστικής, του λιμενικού και όλων των θεσμικών φορέων που αποτελούν αυτό που ο πολίτης μας λέει σώματα ασφαλείας. Στο πρόσωπο λοιπόν του αρχιφύλακα Κουκουλάκη Νικολάου και στο πρόσωπο του κύριου, του αρχιφύλακα Σακά Σαράντου, τιμούμε σήμερα μέσα από τις διαδικασίες και τις δομές τις θεσμικές που έχουμε στο νομό Λαστίου, όλους εκείνους οι οποίοι διασφαλίζουν την προσωπική ακεραιότητα όλων των πολιτών σε κάθε περιοχή, σε κάθε χώρο της ελληνικής επικράτειας. Οφείλω βέβαια να πω ότι η ελληνική πολιτεία, πέρα από τις υποχρεώσεις που έχει με τους εθνικούς εκπροσώπους, να τιμά τη μνήμη όλων των ανθρώπων που στο καθήκον πραγματικά χάθηκαν για τη δική μας ακεραιότητα, τη δική μας ασφάλεια της ζωής μας, οφείλει να βελτιώνει και τις συνθήκες εκείνες που αφορούν το χώρο, γενικότερα το περιβάλλον εργασίας των Ελλήνων αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών και κατ' επέκταση όλων των άλλων. Προς αυτή την κατεύθυνση και επίσης το συνθήκον διαβίωσης όλων εκείνων οι οποίοι το σύστημά μας, το δικονομικό, το σύστημά μας το πολιτικό και το κοινωνικό και ταυτόχρονα το δημοκρατικό, για τον σωφρονισμό των ανθρώπων και την επαναφορά τους στην ελληνική κοινωνία, θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς. Προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Διευθυντά, γνωρίζω του καταστήματος κράτησης Νεαπόλεως και της ελληνικής αστυνομίας, νομίζω ότι έχετε συμβάλει τα μέγιστα, πιέζοντας την σημερινή ηγεσία να έχει τη δυνατότητα, μας ανακοινώθηκε από τον κύριο Οικονόμου πρόσφατα στον Άγιο Νικόλαο, ότι πιθανότατα θα έχουμε την ευκαιρία για ένα σωφρονητικό κατάστημα άξιο των συνθήκων που διάγουμε την περίοδο αυτή και βεβαίως κατάλληλο και για τους ανθρώπους που διαβιούν εντός αυτού, με την αίσθηση και τη βεβαιότητα ότι έτσι βελτιώνουμε συνολικά το σύστημα του σωφρονισμού στη χώρα μας. Οφείλω να πω ότι με τις δυνάμεις της τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος και η Περιφέρεια,
προφανώς έχουν συνδράμει στην καλυτέρευση των συνθήκων κατά το δυνατόν. Όμως δεν είναι εκείνο που μπορεί να βελτιώσει το σύστημα συνολικά, εκείνο το οποίο δεν μας επιτρέπει να θερμούμε θύματα. Είναι πολυπίκυλες οι συνθήκες και οι σημερινές καταστάσεις που διαβιώνουμε. Έχουμε στον ομό Λασιθίου πολλές από αυτές τις δυνατότητες που μπορούμε και ευτυχώς μέχρι σήμερα ο νομός Λασιθίου βρίσκεται σε ένα πλαίσιο πολύ χαμηλών επιπέδων εγκληματικότητας γενικότερα και αυτό αποτελεί τιμή για όλους τους παρευρικόμενους των σωμάτων ασφαλείας και τους εκπροσώπους τους ιδιαίτερα. Σε αυτό προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε κάθε περίπτωση τιμώντας τους ανθρώπους που χάθηκαν από τον ομό Λασιθίου, χάθηκαν σε αυτόν εδώ το χώρο, σε αυτήν την περιοχή, στη Νεάπολη, στον ομό Λασιθίου που συνολικά σε κάθε περίπτωση και για κάθε πτυχή της ελληνικής πολιτείας, δημοκρατίας, ιστορίας προσφέρει ισοδύναμα όσο τουλάχιστον του επιτρέπεται μέσα από την αίσθηση ότι οι μνήμες όπως προανέφερε και ο Σεβασμιότατος και με όλες τις τελετές που διεμήφθησαν το προηγούμενο διάστημα είναι υποχρεωτικό σε εμάς τους θεσμικούς να παρευρισκόμαστε, να τονίζουμε τη σημασία τους γιατί οι μνήμες δεν καταγράφονται στα κινητά τηλέφωνα των νεότερων. Οφείλουμε ηλικιακά να μεταφέρουμε όλες αυτές τις συνθήκες που επικράτησαν για να έχουμε εμείς σήμερα τη δυνατότητα να βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο και να ευελπιστούμε για συνθήκες καλυτέρευσης όλων των ανθρώπων που υποστηρίζουν το σύστημα της δημόσιας ασφάλισης. Σας ευχαριστώ. Η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από ηρεμία και θεωρείται από τις φιλήσιες περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδας. Ο θάνατος όμως αυτών των δύο ανθρώπων έδειξε ότι για να διατηρηθεί αυτή η ασφάλεια, όχι μόνο για εμάς, τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους πολλούς επισκέπτες μας, που αποτελούν και τη δύναμη ζωής μας, θα πρέπει ενδεχομένως να πληρώνεται και με αίμα. Ελπίζουμε και πιστεύουμε να είναι το τελευταίο που χάθηκε. Ευχαριστούμε την ελληνική αστυνομία συνολικά, γιατί με την παρουσία της, έστω και αποστελεχωμένη όπως είναι σήμερα, κάνει ό,τι μπορεί, ούτως ώστε αυτό το αίσθημα ασφαλείας να συνεχίσουμε να το έχουμε, να συνεχίσουμε να ζούμε ήρεμα. Να πω στους συγγενείς του Νίκου του Κοκολάκη και του Σαράντη του Σακά ότι ο θάνατος τους δεν πήγε χαμένος. Ναι, η απώλειά τους είναι μεγάλη, μπορεί να είναι 32 χρόνια, αλλά ο άντρας, ο πατέρας είναι χωρίς ηλικία και πρέπει να είναι πάντα κοντά. Να είναι καλά να τους θυμούνται και να σκέφτονται ότι είναι απόγονοι δύο ανθρώπων οι οποίοι πρόταξαν το καθήκον για τον συνάνθρωπο και για την πατρίδα, όπως υποτίθεται ότι πρέπει να το κάνουν όλοι, πρέπει να το κάνουμε όλοι οι Έλληνες. Εξάλλου το Σύνταγμα λέει ότι η χώρα μας θα ζήσει μόνο αν έχουμε φιλοπατρία. Εναπόκειται η ζωή μας στη φιλοπατρία των Ελλήνων. Εκείνοι το απέδειξαν και τους ευχαριστούμε. Θα ήθελα προσωπικά να συγχαρώ την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Λασιθίου και τον πρόεδρο, τον κύριο Καρτσάκη, που έχει θεσμοθετήσει αυτή εδώ τη σεμνή τελετή να γίνεται κάθε χρόνο και να φέρνει στη μνήμη μας αυτούς τους δύο άξιους συναδέλφους, οι οποίοι χάθηκαν το 1989, 30 χρόνια από τότε. Να θυμίσω ότι από το 1984, όταν έγινε και η κοινοποίηση της αστυνομίας πόλεων με την αστυνομία της χωροφυλακής μέχρι και σήμερα έχουμε φτάσει κοντά τους 200 συναδέλφους που έχουν χάσει τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος, στο βωμό της ασφάλειας, για να χαίρουμε όλοι οι συμπολίτες μας, να χαίρουν την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ασφάλεια. Ο αριθμός των χαμένων συναδέλφων μας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μας τήρησαν επακριβώς τον όρκο που έδωσαν στο Σύνταγμα από την πρώτη μέρα που μπήκαν σε ελληνική αστυνομία και ορκίστηκαν. Ορκίστηκαν μέχρι την τελευταία αρανίδος του αίματός τους να υπηρετούν την πατρίδα και το Σύνταγμα. Αυτό έπραξαν. Για μας, όλους τους νεότερους Έλληνες αστυνομικούς, αυτοί είναι οι ήρωες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Είναι χαραγμένοι μέσα στο μυαλό μας και θα είναι για πάντα. Και την ευκαιρία αυτή μας τη δίνει αυτή εδώ η πολύ όμορφη και σεμνή τελετή που διοργανώνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Λασιθίου. Αθάνατη να είναι. Και 1989, ακριβώς 32 χρόνια πριν, 8 Ιουνίου ήταν και τότε, δύο αστυνομικοί, ο Σαράντας Σακάς και ο Νίκος Κοκολάκης, εν ώρα καθήκοντος πέφτουν νεκροί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την άναδρη επίθεση των δραπετών.
ήταν η αρχή του τέλους μιας ιστορίας που είχε ξεκινήσει το Γενάρη του ίδιου χρόνου και κατέληξε στην πιο αιματηρή απόδραση στα χρονικά της Κρήτης. Η σημερινή μέρα είναι η μέρα μνήμης και τιμής στους πεσόντες συναδέλφους μας που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος μαχόμενοι με αυταπάρνηση και αυτοθυσία για την προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας. Η θυσία των ηρώων μας παραμένει ακόμα και σήμερα δικαίωτη. Η μνήμη τους θα διαρκεί ως ασίγαστη φωνή της συλλογικής μας συνείδησης. Ως φωνή εγρήγορσης στο ατομικό, μα πάνω απ' όλα συλλογικό υποσυνείδητό μας, ώστε να εκπληρώσουμε το χρέος μας προς αυτούς και τον τόπο μας. Η σημερινή μέρα είναι μέρα περισυλλογής για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλει διαχρονικά ο Έλληνας αστυνομικός για την ασφάλεια των πολιτών με κόστος την ίδια του τη ζωή. Κανένα τμήμα του ελληνικού πληθυσμού δεν έχει θρηνήσει τον αριθμό θυμάτων που έχει θρηνήσει τα τελευταία 30 χρόνια η ελληνική αστυνομία. Η ηθική παρακαταθήκη των συναδέλφων μας ως θεμέλια αξιών οφείλουμε να λειτουργούμε τόσο για τις τωρινές όσο για τις επερχόμενες γενιές ως ισχυρός μηχανισμός άμυνας και προστασίας των πολιτών απέναντι στα φαινόμενα σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, διαπλοκής και διαφθοράς με κύριο μέλημά μας την προαγωγή αρχών, αξιών και ιδανικών που η σημερινή κοινωνία έχει ανάγκη πιο πολύ από ποτέ. Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου έχουμε ως καθήκον να μην λησμονούμε τους ήρωές μας. Αποτελούν ασίγαστο παράδειγμα αυτοθυσίας και επαγγελματισμού για τους συναδέλφους μας που αγωνίζονται καθημερινά υπό αντίξωες και επικίνδυνες συνθήκες για να επιτελέσουν την αποστολή τους και επιφορτίζει με μεγαλύτερη ευθύνη την ηγεσία. Την ηγεσία που έχει ως καθήκον να αναγνωρίσει την επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας και να μην αντιμετωπίζει ως αναλώσιμο τον Έλληνα αστυνομικό. Πριν κλείσω, θα ήθελα, σεβασμιότατε, να πω ότι με την απόφαση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων να φτιάξουμε αυτό το μνημείο για τους δύο πεσόντες μας, το είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε πολύ καλά, το 2016. Μάλιστα, η Μητρόπολη, ο Μητροπολίτης μας είχε πει ότι θα γίνουμε έξοδο της Μητρόπολης και το συγκινητικό είναι ότι κανένας από όσους δουλέψαν, εργαστήκανε και προσφέρανε, έτσι δεν είναι, Γιάννη Μαρίνο, δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ. Άρα είναι ένα μνημείο που το κάνει η ίδια η κοινωνία. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μνήμη όλων μας αφιερωμένη στους αδικοχαμένους συναδέλφους μας. Ο σεβασμός στο θάνατό τους σημαίνει σεβασμός στην αποστολή μας. Σήμερα συμπληρώνονται 32 χρόνια από τότε που δύο νέοι αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά των αδίστακτων κρατουμένων. 32 χρόνια από τότε που δύο πραγματικά εξαίρετοι αστυνομικοί και άνθρωποι θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος, αφήνοντας ορφανή τόσο την οικογένειά τους όσο και ολόκληρη την αστυνομική οικογένεια. Η σημερινή τελετή αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους και αφιερώνεται στη μνήμη τους. Η θυσία αυτή αναδεικνύει την προσφορά του αστυνομικού για την προστασία των πολιτών και της κοινωνίας. Αναδεικνύει τον αγώνα των αστυνομικών, οι οποίοι με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, πιστοί στον όρκο που έδωσαν, καθημερινά είναι στη μάχη για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Αναδεικνύει όμως και το χρέος του κράτους απέναντι στους ήρωες της ελληνικής αστυνομίας και στις οικογένειές τους. Επιτέλους η πολιτεία υποχρεούται να πράξει αυτό που οφείλει, ως το ελάχιστο για όλους τους αστυνομικούς που έχουν χαθεί μέχρι σήμερα. Υποχρέωσή της να αναγνωρίσει το επάγγελμα του αστυνομικού ως επικίνδυνο, γιατί ο θάνατος ενός αστυνομικού, εν ώρα καθήκοντος, δεν είναι ένα φυσιολογικό συμβάν όπως θεωρείται. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω στις οικογένειες των δύο πεσόντων αστυνομικών ότι θα πρέπει να νιώθουν υπερήφανοι, όπως νιώθουμε και όλοι εμείς που τους έχουμε καθημερινά δίπλα μας. Αναγνωρίζουμε τη θυσία τους, η οποία μας δίνει τη δύναμη ώστε να μπορέσουμε να είμαστε άξιοι συνεχιστές. Οι ήρωες δεν πεθαίνουν αν τους θυμόμαστε. Γι' αυτό οφείλουμε να μην τους ξεχάσουμε ποτέ. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.
παλιού ο Πεζαμίστρο. Ήταν σε μου χέρι.